Προσπάθειες γίνονται για την άμεση απομάκρυνση και μεταφορά του πλοίου Μπάρι, όπως τόνισε ο λιμενάρχης της Ιεράπετρας. Το πλοίο είναι δεμένο μόνο στην άγκυρά του και γίνονται προσπάθειες ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές λιμάνι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα. Η άγκυρά του από επιθεώρηση που έχουμε κάνει και από τοπικό δίτη κρατάει καλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε ένα καιρό πολύ μεγάλο ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Μας ανησυχεί και με ανησυχεί ιδιαίτερα. Και οι προσπάθειες που καταβάλλουμε για την απομάκρυσή του είναι μεγάλες, θα έλεγα. Εδώ δεν υπάρχει εγκυροβόλιο. Θα πρέπει το πλοίο να μεταφερθεί σε ένα ασφαλές λιμάνι. Είμαστε σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές που θα δώσουν την εντολή στους ανθρώπους αυτούς που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτή την εργασία. Οι άνθρωποι αυτοί που θα ασχοληθούν με τη διαδικασία της ρημούλησης και της φύλαξης του πλοίου είναι ιδιώτες, ονομάζονται μεσυγγιούχοι. Αυτοί είναι λοιπόν οι άνθρωποι που θα φροντίσουν και θα ξέρουν πού θα πάνε το πλοίο. Υπάρχει ενδιαφέρον από μεσυγγιούχους? Ναι, υπάρχει από δύο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι θέμα της κυρίας Ανακρίδης και της εισαγγελέας Λαστείου. Θα δούμε πώς θα δουν την αίτηση που έχουν κάνει και θα προχωρήσουμε σε βούλευμα το οποίο ευελπιστώ να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να αποφύγουμε κάθε είδους κίνδυνο όσο παραμένει εδώ το πλοίο. Έχουμε φροντίσει και έχουμε βάλει μικρά φώτα πάνω στο πλοίο. Από την πόλη δεν είναι εύκολα ορατά, γιατί εμπλέκονται τα φώτα της πόλης, από τη θάλασσα όμως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, φαίνονται και δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Κύριε Παπαδάκη, μέσα στο, έχετε ψάξει στο ιστορικό χώρο του πλοίου, βρεθήκαν όπλα? Όχι, δεν έχουν βρεθεί όπλα. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Η επιχείρηση έγινε από άνδρες, από ειδική ομάδα των ανδρών του λιμενικού σώματος. Εξασφαλίστηκε η ασφάλεια των επόμενων ανθρώπων που θα ανέβουν, όπως ήταν οι γιατροί. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.